Θα ξεκινήσουμε τις ζωντανές συνδέσεις. Όπως είπα, θα ξεκινήσουμε με όλες αυτές τις προσπάθειες του εθελοντικού κινήματος σε επίπεδο Κρήτης, με τις προσπάθειες του Αρχέλωνα, του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Καρέτα Καρέτα. Θα πάμε στα Μάταλα, όπου εκεί εντοπίστηκαν οι πρώτες φωλιές. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο το Βράμπα, υπεύθυνο προγραμμάτων Κρήτης, Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Ο Αρχέλωνας. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε αυτή τη στιγμή μες στο Ρέθυμνο. Το πρωί είχαμε πάει όμως στα Μάταλα, ναι, όπου εντοπίστηκε στην παραλία Κομός η πρώτη φωλιά για φέτος. Και όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ήταν και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και σήμερα το πρωί εντοπίσαμε και τις επόμενες φωλιές σε Κυπαρισία και Ζάκυνθο. Αλλά είχαμε την πρώτη φωλιά επίσημα στην Κρήτη χθες το πρωί. Την εντόπισαν οι εθελοντές μερικής απασχόλησης στην τοπική κοινωνία, ουσιαστικά που δουλεύει εθελοντικά εκεί πέρα στα Μάταλα. Θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Τηλεθεατές που ίσως δεν γνωρίζουν, αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος κρίσιμη, καθώς τι έχουμε, τι γίνεται στο κομμάτι της Θαλάσσιας Χελώνας, σε παραλίες της Κρήτης, σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές και από εσάς και από τους πολίτες. Ακριβώς. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, όπως είπατε κι εσείς, διότι επίσημα και από χθες είχαμε την πρώτη φωλιά, που αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τις παραλίες Οτοκίας, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στον κόλπο της Μεσαράς, σιγά σιγά θα δούμε να βγαίνουν οι χελώνες, να έχουμε τις πρώτες φωλιές. Οι εθελοντές μας έχουν ξεκινήσει ήδη σε Ρέθυμνο και Χανιά και από την επόμενη εβδομάδα και Μεσαρά να περιπολούν τις παραλίες, να ψάχνουν τα χνάρια των χελωνών και να προστατεύουν τις φωλιές, καθώς και να ευαισθητοποιούν το κοινό και να τους λένε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν προκειμένου να προστατευτούν οι φωλιές και να μην εξαλειφθεί αυτό το όμορφο είδος, θαλάσσια χελώνα και πιο συγκεκριμένη καρέτα-καρέτα. Οπότε, ποια διαδικασία έχουμε τώρα, τον εντοπισμό και κατά κάποιο τρόπο τη σήμανση εκεί στις φωλιές, των φωλιών και μετά σε ένα δεύτερο στάδιο, το δεύτερο στάδιο ποιο είναι και μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Θα σας πω. Μέχρι και τα μέσα με τέλη Ιουλίου, ουσιαστικά οι μαμάδες χελώνες βγαίνουν στην παραλία, αφήνουν, σκάβουν, βάζουν τα αυγά τους στη φωλιά. Εμείς προστατεύουμε τη φωλιά όπως κάναμε και με αυτή την πρώτη. Και στη συνέχεια, μετά από μερικές εβδομάδες, σιγά σιγά ξεκινάει το hatchling season που λέμε, που ουσιαστικά τα χελωνάκια βγαίνουν από τις φωλιές σιγά σιγά και πάνε προς τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, γιατί για να φτάσουμε στο κομμάτι τα χελωνάκια να εκολαφθούν και να βγουν από τη φωλιά, πρέπει να προστατέψουμε σε πρώτη φάση τις φωλιές. Και εμείς, σαν οι εθελοντές μας που δουλεύουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά και φυσικά σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με τις ξενοδοχειακές μονάδες, με όλους, να τους μιλήσουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε. Όπως ευτυχώς πολλοί από αυτούς φαίνεται ότι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο χρόνο με το χρόνο, προκειμένου να αυξήσουμε τον αριθμό των φωλιών και με συνέπεια να έχουμε και περισσότερες θαλάσσιες χελώνες στον τόπο μας. Έχουμε να κάνουμε με αυγά για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυγά. Η είναι θαλάσσια αυγά. Χελώνα θα βγει έξω στην παραλία. Και θα κάνει πόσα αυγά? Από 80 πόσα... μέχρι 120 αυγά. Α, σε ένα συγκεκριμένο ακριβώς, σημείο τα αφήνει? 80 με 120 αυγά. Ναι, σκάβει τη φωλιά, τη σκάβει μια τρύπα στην άμμο. Ναι. Αφήνει εκεί πέρα 80 με 120 αυγά συνήθως, την κλείνει. Και στη συνέχεια αυτά τα αυγά εκολάπτονται μετά από μερικές εβδομάδες και βγαίνουν τα χελωνάκια από τη φωλιά και πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Το ποσοστό τώρα της εκόλαψης από τι εξαρτάται? Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να βγουν 100 χελωνάκια? Δυστυχώς συμβαίνει. Ναι, αν η φωλιά είναι επιτυχής, αλλά συνήθως μικρότερος αριθμός θα βγει και θα καταφέρει να φτάσει στη θάλασσα. Εμείς αυτό προσπαθούμε είναι να μεγιστοποιήσουμε αυτόν τον αριθμό σε πρώτη φάση, να προστατεύσουμε τη φωλιά ώστε λόγω και του μεγάλου αριθμού του τουρισμού να μην ποδοπατηθεί σε πρώτη φάση. Γι' αυτό βάζουμε και αυτά τα κλουβιά που πολύ πιθανό να έχετε δει, ναι, που ναι, είναι κίτρινα και μπλε. Και στη συνέχεια ελπίζουμε επίσης ότι θα τηρηθούν κάποιοι κανονισμοί, όπως προσπαθούν και οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι Δήμοι, να μην υπάρχουν πολλά φώτα στις παραλίες, διότι αποπροσανατολίζουν τα χελωνάκια. Επομένως, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τις ξενοδοχειακές μονάδες και όλες τις επιχειρήσεις που εδράζονται πέριξ της παραλίας, να κλείνουν τα φώτα τους για παράδειγμα Γιώργο, το βράδυ, προκειμένου τα χελωνάκια να φτάσουν να κατευθυνθούν εκεί που πρέπει να κατευθυνθούν. Υπάρχει ακριβώς, πιθανότητα να στοχίσετε στο που έχει τοποθετήσει η χελώνα τα αυγά της, εσείς ως εθελοντές?
Δεν υπάρχει πιθανότητα, γιατί ακριβώς εμάς οι εθελοντές αυτό που κάνουν είναι ότι περπατάνε κάθε μέρα χιλιόμετρα ακτογραμμής και στα τρία αυτά προγράμματα στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, εντοπίζουν τα χνάρια και στη συνέχεια αυτό που κάνουν είναι ότι ξέρουν στο περίπου έχουν εκπαιδευτεί που βρίσκεται, σκάβουν και με το που βρουν το πρώτο αυγό, που είναι το πάνω-πάνω αυγό, ξέρουν ότι η φωλιά μάλιστα είναι εκεί. Μάλιστα. Σκάβουν μάλιστα με πολύ προσοχή. Φυσικά αυτό το κάνουν μόνο οι εθελοντές, δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει και να σκάψει μια φωλιά. Βρίσκουν το πάνω-πάνω αυγό και στη συνέχεια ξέρουν ότι εκεί είναι η φωλιά, τη σημαδεύουμε, παίρνουμε τα ανάλογα μέτρα που πρέπει να κάνουμε και ξέρουμε πότε περίπου θα εκολαφθεί αυτή η φωλιά. Και μετά από κάποιες εβδομάδες πάμε και ελέγχουμε στη συνέχεια αν όντως ήταν επιτυχής ή όχι η εκόλυψη της φωλιάς και των αυγών. Υπάρχουν κάποιες παραλίες όπου πιθανότατα να κατευθυνθούν εκεί θαλάσσιες χελώνες οι οποίες δεν είναι προστατευόμενες και δεν τις γνωρίζετε? Τις γνωρίζουμε, αλλά πολύ καλά επισημάνεται. Υπάρχουν παραλίες παραδικής οτοκίας. Αυτές είναι παραλίες στις οποίες δεν μπορούμε δυστυχώς σε καθημερινή βάση να πηγαίνουν εθελοντές και να βλέπουν αν υπάρχει φωλιά. Παρ' όλα αυτά, στη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική, πολύ συχνά βρίσκουν οι ίδιοι τις φωλιές, επειδή γνωρίζουν, έχουν κάποιες γνώσεις μετά από χρόνια, μας το λένε και μετά από οδηγίες δικές μας μπορούν να προστατεύσουν τη φωλιά. Και είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι και στα Μάτα, αλλά αυτή την πρώτη φωλιά που βρέθηκε από εθελοντές που είναι χρόνια τώρα εκεί. Δεν είναι full time εθελοντές που λέμε, είναι η τοπική κοινωνία που περιπολεί καθημερινά εθελοντικά την παραλία. Βρήκαν αυτή τη φωλιά, μας ενημέρωσαν, πήραν τα απαραίτητα μέτρα και πήγαμε και εμείς σήμερα να βεβαιωθούμε ότι πράγματι υπάρχει εκεί η φωλιά και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Μάλιστα. Το πιο συνηθισμένο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος ένας λουόμενος, ένας περαστικός, ένας απλός κολυμβητής, ο οποίος πιθανότατα να απολαύσει και το νυχτερινό του μπάνιο σε κάποια από τις προστατευόμενες περιοχές, παραλίες. Ποιο είναι? Ιδανικά, τις βραδινές ώρες, μετά τη δύση του Ιαλίου, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν άτομα στην παραλία. Αυτό διότι στρεσάρονται οι χελώνες, οι μαμάδες χελώνες, οι οποίες θέλουν να βγουν και να αφήσουν τα αυγά τους. Αλλά ακόμα και σε περίπτωση που κάποιος δει μια τέτοια χελώνα, το πιο σημαντικό είναι να μην κάνουμε φασαρία, να μένουμε ήρεμοι, γιατί είναι και αυτά άγρια ζώα. Επομένως, παίρνουμε τις αποστάσεις μας. Δεν χρειάζεται να πάμε γύρω και να βγάζουμε φωτογραφίες, να φωνάζουμε. Να αφήσουμε τη μαμά χελώνα να αφήσει τα αυγά της, να κάνει τη φωλιά και συνέχεια να ξαναπομακρυνθεί να μπει μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Σε χρονικό διάστημα το οποίο βέβαια απαιτείται για να έχουμε την εξέλιξη της εκόλαψης. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, Γιώργο. Ευχαριστώ. Και περιμένουμε όλους να δηλώσουν εθελοντές. Βέβαια, βέβαια. Αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλεί παντού. Ακόμα περιμένουμε δηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και από άτομα που μένουν στην Κρήτη, να δηλώσουν έστω μερικές ώρες, άμα θέλουν από τον ελεύθερο τους χρόνο, να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλησπέρα μας.